Ολοκένουργιο MacBook Air. Αυτή είναι η ονομασία του, το γράφει και στο κουτί. Εδώ, MacBook Air γράφει. Απλά είναι το καινούριο MacBook Air με τον επεξεργαστή των Mi 2, την καινούργια γενιά επεξεργαστών της Apple. Και δεν είναι μοναχά ότι έχει καινούριο επεξεργαστή, είναι τελείως διαφορετικό και το design. Ουσιαστικά η Apple στις τελευταίες δύο γενιές του MacBook Air πήγε αρχικά με το ίδιο design στην δικιά της αρχιτεκτονική όσον αφορά τους επεξεργαστές με τον Mi 1 και φέτος βγάζει το καινούριο που είναι τελείως σχεδιασμένο από την αρχή με γνώμονα τον καινούριο επεξεργαστή της Apple, τον Mi 2. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι η έκδοση με τα 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 8 GB μνήμης και είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ λεπτό και ελαφρύ λάπτοπ. Κοίτα εδώ πόσο λεπτό είναι, εδώ από κάτω, και είναι πραγματικά πάρα πολύ ελαφρύ. Το συγκεκριμένο χρώμα το λέει Midnight, το οποίο είναι σε πρώτη ματιά, αν το δεις από μακριά, μπορεί να το πεις σκούρο, γκρι, μαύρο, αλλά στην πραγματικότητα έχει μια μπλε απόχρωση. Και αναλόγως με το πώς φαίνεται τώρα και στο φως εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα, βλέπεις ότι είναι λίγο προς το μπλε, μπλεδίζει λιγάκι, με το λογοτυπάκι της Apple εδώ να είναι γυαλιστερό και πάρα πολύ ωραίο. Ποθήρες τι έχουμε εδώ, δεξιά πλευρά έχουμε έξοδο ακουστικών, που νομίζω παίρνει και το μικρόφωνο κανονικά εκεί, και από την άλλη πλευρά, εδώ στην αριστερή πλευρά, δύο Type-C USB, οι οποίες είναι Thunderbolt, και μια πρώτη διαφορά, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση με το προηγούμενο MacBook Air, την θύρα MagSafe, η οποία είναι για τη φόρτιση της συσκευής. Ουσιαστικά έχει τις δύο Type-C φέτος και μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις κανονικά για να έχεις συσκευές συνδεδεμένες, ενώ τη φόρτιση μπορείς να την κάνεις ξεχωριστά με το φορτιστή που είναι στη συσκευασία. Αυτός εδώ είναι ο φορτιστής, 30W είναι ο φορτιστής. Και το καλώδιο, το οποίο είναι braided, αυτό εδώ, αποσπόμενο και από το φορτιστή και φυσικά από το λάπτοπ, με αυτήν εδώ τη θύρα, τη MagSafe, η οποία πηγαίνει και μαγνητικά, κουμπώνει εδώ. Είχαν και παλιά τα λάπτοπ της Apple MagSafe και είναι, όταν λέμε safe, είναι πάρα πολύ safe, είναι πάρα πολύ δυνατό. Απλά έχει το πλεονέκτημα, ρε παιδί μου, ότι... Κάτσε ρε. Παρακάναμε, πάρα πολύ δυνατό. Όμως ακόμα και στην περίπτωση που το έχεις το καλώδιο κάτω και μπλεχτείς κατά λάθος, μία φορά μπορεί να συμβεί, έτσι. Αντί να ξεκολλήσει η θύρα ή να τραβήξει το καλώδιο, θα ξεκολλήσει το καλώδιο από την θύρα και δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να μην σου φύγει το λάπτοπ, δηλαδή να πέσει κάτω. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο εσωτερικό και αυτό που έκανα και στην αρχή, το αγαπημένο μου τεστάκι. Ανοίγει με το ένα χέρι, κανονικότατα. Έρχεται με την τελευταία έκδοση του λειτουργικού της Apple, macOS λοιπόν. Και τι έχουμε εδώ, ένα ανανεωμένο πληκτρολόγιο, το οποίο έχει πολύ ωραία αίσθηση, πολύ μεγάλα πλήκτρα, φυσικά με ελληνικούς χαρακτήρες εδώ. Μια σημαντική αλλαγή, το γεγονός ότι τα function keys όλη η σειρά εδώ από πάνω είναι κανονικά, κανονικό το μέγεθός τους, όπως είναι και τα υπόλοιπα. Πραγματικά πολύ άνετο το πληκτρολόγιο για να γράφεις. Υπάρχει και πάνω στο πληκτρολόγιο, φυσικά και αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος εδώ. Πολύ μεγάλο το touchpad για να χρησιμοποιήσεις το λειτουργικό με τις πολλαπλές λειτουργίες, με τα πολλαπλά touch που υποστηρίζεται πάνω στο touchpad. Και έχουμε επίσης μία ανανεωμένη οθόνη, η οποία είναι και μεγαλύτερη από το προηγούμενο MacBook Air, είναι στις 13,6 inches υψηλής ανάλυσης, είναι και φωτεινότερη, φτάνοντας στα 500 nits φωτεινότητας. Κάτσε να το ρυθμίσουμε από εδώ, να το ρυθμίσουμε τη φωτεινότητα, εδώ είναι η ελάχιστη. Κλείνει και τελείως κιόλας άμα το πας στην ελάχιστη, αλλά έχει και πολύ χαμηλή, μπορεί να το φωτίσει πολύ χαμηλά στην ελάχιστη φωτεινότητα. Εντάξει, εδώ μπορεί να μην είναι βολικό γιατί έχουμε πολύ φως, αλλά άμα είσαι σε ένα περιβάλλον πιο σκοτεινό και δεν θέλει να σε κουράζει η οθόνη από τη φωτεινότητά της, ουσιαστικά ρίχνεις τη φωτεινότητα πολύ χαμηλά και βλέπεις μια χαρά. Επίσης, πάνω στην οθόνη έχουμε την βασική κάμερα, η οποία είναι και αυτή καινούρια. Πλέον υποστηρίζει ανάλυση Full HD, ακόμα όταν κάνεις βίντεο και κάνεις FaceTime και όλες τις λειτουργίες και τα σχετικά. Κοίτα που είναι τα ηχεία. Είναι εδώ από κάτω τα ηχεία. Δεν έχει πουθενά άλλου τρύπες, μόνο εδώ. Εδώ πέρα είναι τα ηχεία, παίζουν μια χαρά. Το σασί είναι από αλουμίνιο και είπαμε είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το design είναι διαφορετικό και μου αρέσει πολύ περισσότερο σχέση με το προηγούμενο γιατί είναι πιο κοφτό. Άμα το δεις, είναι στην πραγματικότητα το προηγούμενο είχε σαν μια μικρή κούρμπα εδώ από πάνω. Πολύ μικρή, ενώ εδώ είναι τελείως flat, σε όλο και όλες τις πλευρές είναι flat, με στρογγυλεμένες τις γωνίες και θυμίζει περισσότερο το design των καινούριων iPhone, των iPhone 13, ας πούμε, και iPhone 12, η συγκεκριμένη σχεδίαση. Και φυσικά έρχεται, όπως είπαμε, με τον καινούριο επεξεργαστή της Apple, τον Mi 2, ο οποίος είναι
πολύ πιο γρήγορος από τον Mi 1 και ταυτόχρονα έρχεται με παθητική ψήξη. Δεν υπάρχει ανεμιστήρας εδώ μέσα, δεν πρόκειται να ακούσει ανεμιστήρα. Τελείως αθόρυβο, με καλύτερες επιδόσεις λοιπόν είπαμε σχέση με τον Mi 1 και θα το δείξουμε αυτό. Κάναμε ένα κολπάκι πριν. Εδώ είναι όλες οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο συγκεκριμένο σύστημα, έτσι. 47 εφαρμογές είναι εγκατεστημένες. Διαλέγω όλες. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έτσι, και τις 47. Κοίτα εδώ κάτω. Τις βλέπεις εδώ, που τις άνοιξε όλες. Και άμα κατεβάσω από εδώ, θα ανεβάσω, είναι όλες οι εφαρμογές που είναι ανοιχτές εδώ. Κάτσε να κλείσω εδώ πέρα την Siri. Όλες οι εφαρμογές. Αν είναι δυνατόν, έλα πάλι. Photo booth. Με έβγαλε, να την και η κάμερα. Ε? Πού να πάω. Εδώ είναι το site Touch ID Demo. Για το demo εδώ πέρα για το δακτυλικό αποτυπώματος. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. iMovie, κατευθείαν. Όχι οι εφαρμογές Notes και τα σχετικά. Όλες οι εφαρμογές που έχει κατευθυμένες μέσα. Ένα σκάκι. Ένα podcast έχει εδώ, τι άλλο, keynote, books, business news, numbers, το χάρτη άνοιξε και πήρε και το... πήρε, κατάλαβε και που είμαστε από το wifi που έχουμε εδώ μέσα. Όλα κατευθείαν και μπορώ επίσης εδώ έτσι όπως είμαι να πάω πάλι στο finder να κάνω ένα force quit, έτσι, control, command alpha, το λέω control γιατί είμαι συνηθισμένο από κάτι άλλο, force quit, rap. Και το μόνο που έμεινε ανοιχτό είναι Finder, κάποιοι φάκελοι ανοιχτοί. Νομίζω αυτό το demo ήταν το πιο σημαντικό από όλα, γιατί δουλεύουν τα πάντα πάρα πολύ γρήγορα, χάρη στον Mi 2 επεξεργαστή, και έχεις ένα πολύ ελαφρύ και λεπτό laptop, φυσικά με το λειτουργικό της Apple και όλα τα πλεονεκτήματα που έχεις όταν είσαι στο οικοσύστημα της Apple, την άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων με iPhone και iPad και όλη αυτή την ενοποίηση των λειτουργιών που έχουν όλες οι συσκευές της Apple. Αυτά με το MacBook Air, το καινούριο MacBook Air με τον Mi 2 τον επεξεργαστή. Εξαιρετικές επιδόσεις, πολύ ωραία οθόνη, τεράστια αυτονομία, ξέχασα να το πω. Πραγματικά πολύ μεγάλη αυτονομία, με αθόρυβη λειτουργία ακριβώς επειδή δεν έχει ανεμιστήρα στο εσωτερικό. Τα κάνει όλα σε ένα πολύ μικρό και κομψό design. Είναι ένα ωραίο ultra portable laptop. Μ' αρέσει. Και μ' αρέσει.